συνάντηση. Θα είμαστε ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Να δώσουμε λίγο χρόνο, Ανδρέα, στους συναδέρφους. Νάσια, ποια είναι η κατάσταση σήμερα, πόσοι ασθενείς πήγαν το πρωί? Και όλοι για Ανδρέα να πούμε, από 10 ασθενείς έφτασαν εδώ και δεν χρειάστηκε να γίνει καμία παραπομπή. Να δώσουμε όμως τον Υπουργό στον Υπουργό και αμέσως θα έρθουμε να σχολιάσουμε το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τη συγκεκριμένη ημέρα, για σήμερα. Και θα σχολιάσουμε και το τι είδαμε σήμερα. Κύριε Υπουργέ. Προς το παρόν βαίνουν καλώς τα πράγματα. Υπάρχει πολύ χαμηλή προσέλευση στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Κατά κρίνα, υπάρχει ροή προσέλευση όπως θα έπρεπε να έχει κάθε μέρα στα επιγόντα περιστατικά. Εάν και εμείς, σαν λαός, μαθαίναμε να κάνουμε και σωστή χρήση των επιγόντων περιστατικών. Δηλαδή να είναι πραγματικά επίγοντο περιστατικό και να προσέρχεται εδώ. Αυτό συμβαίνει σήμερα λόγω της προειδοποίησης για την απεργία. Δεν υπάρχουν προς το παρόν οποιαδήποτε προβλήματα. Ενημέρωση που έχω και από τις άλλες πόλεις είναι ακριβώς η ίδια εικόνα. Ούτως ή αλλιώς έχει γίνει ένα υπηρεσιακό πλάνο με την καθοδήγηση της Γενικής Διευθύντριας, την οποία και ευχαριστώ δημόσια, για να αντιμετωπίσουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα. Είχα τώρα, πέραν της μιας ώρας, όπως είχε αναφέρει, συνάντηση και με τους γιατρούς που εργάζονται και με τους γιατρούς που απεργούν αυτή τη στιγμή. Τους διαβέβαιωσα ότι είμαστε εδώ, ακούμε τα προβλήματα τους. Μόνο μέσα από διάλογο μπορούμε να βρούμε επίλυση των προβλημάτων και όχι μέσω απεργιών, στην οποία, όπως έχω δηλώσει και τις προηγούμενες μέρες, δεν τη θεωρώ δικαιολόγητη στην παρούσα φάση. Απεργία προχωρεί κάποιος να κάνει όταν η εργοδική πλευρά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι οκοπή, κοφεύει, δεν ακούει, υπάρχουν αιτήματα και δεν τα επιλαμβάνεται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και ακούμε και λαμβάνουμε υπόψη τις εισηγήσεις. Που στο τέλος της ημέρας η μοναδική εισήγηση που είχε εντεθεί στο τραπέζι τον προηγούμενο Σάββατο ήταν για να πάμε σε καθεστώς προσωπικού ασφαλείας, η οποία υιοθετήθηκε. Πέραν αυτών, όποια τα άλλα μέτρα που έχουμε εμείς κρίνει και προσπαθούμε σε εφαρμογή έχουν κριθεί ως ελλειπή, αλλά αυτά είναι τα μέτρα και με αυτά θα προσπαθούμε να λύσουμε προσωρινά το πρόβλημα. Η προσπάθεια βελτίωσης του τμήματος των επιγόντων περιστατικών θα γίνει μέσω της επιτροπής που έχω ορίσει την προηγούμενη εβδομάδα, στην οποία θα συμμετέχουν οι 5 διευθυντές των τμήματων επιγόντων περιστατικών υπό την καθοδήγηση του επιστημονικού διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, και η ώρα εντολής είναι τις επόμενες 8 εβδομάδες το αργότερο να φέρουν τις εισηγήσεις τους, πρακτικές λύσεις, πώς βλέπουν να οργανώνονται τα τμήματα επιγόντων περιστατικών και οι εισηγήσεις τους θα υιοθετηθούν. Οι εισηγήσεις αυτές θεωρώ ότι όταν έρθουν από τους ίδιους τους γιατρούς που βιώνουν τα προβλήματα θα είναι και οι πιο πρακτικές εισηγήσεις, και μάλιστα έχουμε εισηγηθεί όπως επικουρικά μπορώ να τους βοηθήσει και εμπειρογνώ μας από το εξωτερικό εκεί και όπου μπορεί να μην έχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις. Υπουργέ, είδαμε στο σχέδιο το οποίο έχετε σε εφαρμογή σήμερα ότι θα γίνονται παραπομπές στα μη επίγοντα, στα τα ΕΠ των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Όμως στη Λευκοσία έγινε μια διαφορετική διευθέτηση, γιατί όπως ενημερωνόμαστε, οι ιδιωτικές κλινικές αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σήμερα στο σχέδιο. Γιατί αυτό? Προορίζει ο ίδιος γιατί αρνήθηκαν. Δεν γνωρίζω. Η διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας αποτάθηκε στις ιδιωτικά νοσηλευτήρια για να αποστέλλονται τα ήπια περιστατικά. Αυτά που δεν είναι για πρώτες βοήθειες, αλλά έρχονταν τόσο για τις πρώτες βοήθειες και θα αναμέναμε να έρθουν και σήμερα. Τα λεγόμενα 4-5, κατηγορία 4-5. Στις άλλες πόλεις υπήρξαν ανταπόκριση από το ειδικά νοσηλευτήρια να τους παραπέμπουμε με κουπόνι τα περιστατικά αυτά. Στη Λευκοσία όλα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια απάντησαν αρνητικά. Για τρεις συγκεκριμένα νοσηλευτήρια απάντησαν θετικά και θα τους παραπέμπουμε εκεί, συγκεκριμένα στο Απολλώνιο. Και ούτως ή αλλιώς και για τη Λευκοσία έχουν κάνει διευθυντής με δύο άλλους γιατρούς να εδρεύουν στα Λατσιά για να εξετάσουν αυτά τα περιστατικά όλη μέρα σήμερα μέχρι αργά το βράδυ. Άρα έχουν γίνει οι διευθυντής σε όλες τις πόλεις. Κύριε Υπουργέ, θα υπάρξει κάποια απάντηση είτε εντός της ημέρας είτε εντός της εβδομάδας με τις συντεχνίες της ΠΑΣΥΚΙ και τους άλλους κυβερνητικούς γιατρούς για να συζητηθούν εκ νέου αυτά τα προβλήματα και επίσης σε ενδεχόμενον επέκτασης αυτής της απεργίας της ΠΑΣΥΚΙ εξετάζεται νέων επιχειρησιακών πλάνων για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στα ΤΑΕΠ? Θεωρώ ότι θα ήταν τελείως άσκοπο να επεκταθεί αυτή η απεργία εφόσον δεν έχει να προσφέρει κάτι άλλο. Εάν έχουν κάποιες εισηγήσεις να φέρουν στο τραπέζι, είμαι πολύ ευχαρίστως και δηλώνω ότι θα υιοθετηθούν, αλλά δεν έχει έρθει κάποια άλλη εισήγηση. Συνάντηση δεν έχει οριστεί.
διότι το περασμένο Σάββατο είχε συμφωνηθεί όπως προχωρήσουμε με τη σύνθεση της ad hoc επιτροπής να αναμένουμε τις εισηγήσεις της και να υιοθετηθούν οι συγκεκριμένες εισηγήσεις. Άρα αυτό υπάρχει πλάνο όσον αφορά την μόνιμη επίλυση του προβλήματος και με αυτό προχωρούμε.